centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Εδώ η διαδικασία των υποβολών έχει κλείσει. Είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης. Α, μάλιστα. Το αξιολόγηση ήταν και πολλές προτάσεις. Νομίζω θα κάνει ένα μήνα, ενάμιση σίγουρα. Οπότε από τον Ιανουάριο και μετά θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Δεν τα βλέπω καλά για τα πράγματα. Γιατί? Γιατί άμα ήταν πολλές επιχειρήσεις θα πάρουν οι μισές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μα οι μισές, δηλαδή με ένα ποσοστό περίπου που θα κοιμανθεί, κύριε Καρδαγλίδη? Εγώ πιστεύω γύρω στο 40-45% των ετούμενων επιχειρήσεων, μπορεί και παρακάτω. Εμείς έχουμε κανένα 15% νομίζω, κανένα 20%. Δεν σταθήκαμε τη χέρια, Έλενα, δυστυχώς. Θα δούμε, μην είσαι απεσιόδοξος. Τι μην είσαι απεσιόδοξος. Μην είσαι απεσιόδοξος. Τέλος πάντων, για να πάμε να δούμε τα στοιχεία τώρα, κύριε Καραταγλίδη. Υποβάλανε 4.857 επιχειρήσεις. Αυτό μπορούμε να το εξειδικεύσουμε ένα νομό? Όχι ακόμα. Α, όχι ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Αυτό θα το εξειδικεύσουμε όταν θα βγουν οι βαθμολογίες. Τότε θα ξέρουμε από κάθε ονομό ποιες προτάσεις. Νομίζω ότι έσπασε και κάθε προσδοκία σας αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Υπολόγιζα περίπου στις 3.000 επιχειρήσεις. Αλλά φύγε πολύ πάνω. Σίγουρα το γεγονός ότι πέσανε άλλα 30 εκατομμύρια και φτάσαμε σε ένα μεγάλο ποσό. Εκεί πήρανε, ναι, εκεί οι επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν αιτήσεις. Και η βάση ήταν αρκετά χαμηλή, έτσι. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι Θεσσαλία ήταν 69, Κεντρική Μακεδονία ήταν γύρω στο 39, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εδώ η βάση θα κοιμανθεί κοντά στο 25. Αυτό δείχνει όμως και κάτι, ότι τα επιχειρήσεις της δικής Μακεδονίας και της περιοχής μας, βέβαια, που τις καταλαβαίνουμε περισσότερο, τραβάνε πολύ πολύ μεγάλα ζόρια, κύριε Καραταγλίδη. Εννοείται. Για να φτάσουν σε αυτό το πώς το λένε Έλληνα ακριβώς, πονενοημένο διάβημα, να πάνε να καταθέσουν την αίτησή τους. Έχουν έρθει σε απελπισία όλοι, δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση, αυτό που μας ρωτάνε επίσης, είναι ότι αφού θα μπουν περίπου οι μισές επιχειρήσεις, αυτό καταλαβαίνουμε, υπάρχει περίπτωση λίγο πιο κάτω από τις μισές. Ναι, λίγο πιο κάτω και από τις μισές, έτσι. Ναι, μάλιστα. Πιο κάτω από τις μισές. Υπάρχει περίπτωση τα 40 να γίνουν 80. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πρέπει να δει η περιφέρεια, γιατί μιλάμε για περιφερειακό πρόγραμμα. Έτσι. Ναι. Πρέπει να δει η περιφέρεια τι άλλο έχει να βγάλει. Εμείς λίγο πολύ γνωρίζουμε τις προδημοσιεύσεις. Έχουμε το πρόγραμμα εξωστρέφειας, έχουμε το πρόγραμμα γενικής επιχειρηματικότητας. Και το οποίο μας είχατε πει θα βγει 11 Νοεμβρίου. Δεν βγήκε ακόμα γι' αυτό. Δεν βγήκε και όχι, γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουν να δουν τι άλλο συνολικά μπορούν να βγάλουν. Ξέρετε, είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Προς το καλύτερο εννοώ. Προς το καλύτερο σε σχέση. Συγγνώμη, σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς το καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, προς το καλύτερο, έτσι, όχι προς το απόλυτο. Ναι. Λοιπόν, οπότε ελπίζουμε και περιμένουμε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου να γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις, ίσως και σε αυτό που είπατε, ίσως κάποιο παράλληλο πρόγραμμα για αυτές που δεν εξυπηρετήθηκαν. Θα βγάλουμε μια μέρα και τον κύριο Βαβλιάρα να δούμε τι ακριβώς λέγει ο κύριος Βαβλιάρας. Τι ακριβώς σκέφτονται. Σε γενικές γραμμές πάντως σκέφτονται να ενισχύσουν και άλλο τη ρευστότητα. Δεν θέλω να δώσω άλλη είδηση, αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη. Μισό λεπτό, τη ρευστότητα για αυτό το πρόγραμμα το οποίο συζητάμε τώρα. Είτε για αυτό είτε για παρόμοιο. Είτε για παρόμοιο. Έτσι. Εάν παρελπίδα. Ναι. Από τα 40 εκατομμύρια μπορέσουμε και βρούμε, ξέρω εγώ, άλλα 10, άλλα 20. Ναι. Θα ισχύουν μετά οι ίδιες αιτήσεις που έγιναν τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ή θα πρέπει γίνει, να ξαναπούμε από την αρχή στην ιστορία? Θα σας πω. Αυτό θα γίνει εξαρτάται τι θα αποφασιστεί να γίνει. Αν θα αποφασιστεί να πέσουν στο ίδιο πρόγραμμα, οπότε να μπουν κι άλλες επιλαχούσες, ή αν θα αποφασιστεί να βάλουν άλλους όρους. Είχε συζητηθεί πολύ και από εσάς, αν θυμάστε, ότι γιατί δεν μπήκαν οι επιχειρήσεις που δεν είχαν 10.000 ευρώ. Βεβαίως, ναι. Ναι. Μπορεί να αποφασίσει η περιφέρεια, αν βρει τους πόρους καταρχήν, έτσι. Δεν είναι ανακοινώσεις, δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Μπορεί να ανακοινώσει η περιφέρεια ένα καινούριο πρόγραμμα για κάτω από 10.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εγώ νομίζω ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και να υπενθυμίσουμε σε όλους. Που είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Όπως τα παλιά ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα εξωστρέφεια για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, για εκθέσεις κτλ. Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, να υπενθυμίσω τουλάχιστον εγώ για πρώτη φορά, αλλά
νομίζω ότι όλοι ενημερώνονται, ότι έχει ανοίξει ή ανοίγει σε σύντομο χρονικό διάστημα η επιστρεπτέα προκαταβολή 4, ναι, που εκεί πλέον μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις και ναι, ακόμα και αυτές που είχαν ανοίξει το 2020 που ήταν αδικημένες. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και μια διαφοροποίηση, δηλαδή τώρα νομίζω είναι διχίλιαρο και γυρνά στα χίλια είναι... Προσέξτε. Το διχίλιαρο είναι το μίνιμουμ. Δηλαδή κάποιος που, δεν δικαιούται διχίλιαρο, ναι, και ο μαθηματικός τύπος του βγάζει 500, δεν θα πάρει 500, θα πάρει διχίλιαρο. Ακριβώς. Έτσι. Αν έχει εργαζόμενο, το διχίλιαρο γίνεται τετραχίλιαρο. Τετραχίλιαρο, ακριβώς. Θα επιστρέψει πέρα... όμως τα μισά. Τα μισά θα επιστρέψει. Όχι, είναι 100% αυτό. Α, ναι. Ναι. Μισό λεπτάκι, πότε έγινε 100%. Α, συγγνώμη, δεν μιλάνε για το πρόγραμμα τώρα το. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι. έχουμε μπερδευτεί με τα προγράμματα. Πάμε εδώ 100% να τρέξουμε. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Συγγνώμη, είναι το 50%. Λοιπόν, είναι το 50%. Και να υπενθυμίσουμε ότι επειδή λέει 2 ή 4, αυτά είναι τα μίνιμουμ ποσά. Μπορεί κάποια επιχείρηση να δικαιούται 30, 20, 15. Φυσικά, εννοείται. Μιλάμε για τα μίνιμουμ πάντα ποσά. Από εκεί και μετά, ότι η επιχείρηση. Κοιτάξτε, αυτό ήταν θετικό. Όχι ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να μας δώσετε ένα τέτοιο νέο, να το πούμε έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτά, δηλαδή. Δηλαδή η επιστρεπτέα να μην είναι δάνειο, έστω κατ' οίμιση να είναι όλο. Ας πω ότι η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Μακάρι να δούμε καμιά είδηση σήμερα και να πούμε πρώτος το είπε ο Πάπης Καραταγλίδης. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμένα οι προβλέψεις μου είναι εξής. Ναι. Υπάρχουν δύο αντιφατικά πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι η πανδημία και η έντασή της. Ναι. Εντάξει. Και το δεύτερο είναι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να τελειώσει η πανδημία. Αλλά όσο συνεχίζεται, βλέπετε ότι γίνονται πιο ελαστικές οι χρηματοδοτήσεις. Ναι. Εντάξει, τώρα φυσικά, αν θέλαμε να προτιμήσουμε να τελειώσει η πανδημία, να έχουμε χρηματοδοτήσεις, μάλλον θα λέγαμε να τελειώσει η πανδημία για να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά, τα 30%, τα 20%, τα 50% και το 100% εξαρτάται από το πόσο κρατάει η πανδημία και το πόσο σφοδρή είναι. Προς το παρόν, φως δεν βλέπουμε. Έτσι, ανεξαρτήτως που ανακοινώθηκαν τα εμβόλια, ναι, που σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά θα συνεχίζονται και ίσως τα ποσοστά, αλλά αυτά να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ναι. Άρα λοιπόν, για να το κωδικοποιήσουμε, κύριε Καρταγλίδη, όποιες επιχειρήσεις σε λίγο καιρό λοιπόν θα έχουμε αποτελέσματα και από Ιανουάριο τις αιτήσεις για το πρόγραμμα της περιφέρειας, αιτήσεις εννοώ για τα χρήματα, έτσι, για την τελική υποβολή, και αυτή τη στιγμή μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, επιστρεπτέα προκαταβολή 4, να μπουν οι επιχειρηματίες έτσι ώστε να πάρουν τα ποσά αυτά, τα οποία, όπως είπαμε, 50% θα είναι μη επιστρεπτέα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρταγλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.